Αυστηρέ προειδοποιήσει για κατάρρευση τη οικονομία και αχρίαστε επιβαρύνσει στου φορολογουμένου απευθύνει ο πρόεδρο τη ΟΕΒ, με τυχόν εφαρμογή του Γεσίω Έχει. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα σημερινή τη Κυριακή, πέντε ημέρε πριν τα νομοσχέδια για το Γεσί και την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων οδηγηθούν στην Ολομέλεια τη Βουλή για ψήφιση, δηλώνει πω η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων τάσεται ανεπιφύλακτα υπερ ενό Γεσί, το οποίο όμω θα πρέπει να είναι λειτουργικό και βιώσιμο, σύμφωνα με τα όσα καταθέτει. Εάν το GSE εφαρμοστεί λανθασμένα, στην καλύτερη περίπτωση θα επιβαρυνθεί αχρίαστα με σημαντικέ δαπάνε ο φορολογούμενο και στη χειρότερη το σύστημα μπορεί να οδηγηθεί σε κατάρρευση συμπαρασύροντα μαζί του την οικονομία. Η ΟΕΒ δηλώνει πω πάνω απ' όλα πρέπει να είναι το συμφέρον του τόπου και προτείνει. Προτείνουμε αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων πριν την έναρξη του ΓΕΣΥ και καταβολή των εισφορών μετά την ολοκλήρωση τη αυτονόμηση. Σκληρή κριτική εναντίον του Υπουργού Υγεία και του Προέδρου τη Επιτροπή Υγεία τη Βουλή ασκεί με ανακοίνωσή τη η Ένωση Ιδιωτών Γιατρών Κύπρου ΕΝΙΚ. Το προτινόμενο σχέδιο τονίζουν απέχει από τι προεκλογικέ εξαγγελίε του Προέδρου Αναστασιάδη. Απαντήστε κύριε Κωνσταντίνου και κύριε Υπουργέ, γιατί καμία από τι εισηγήσει του ΠΙΣ τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει συμπεριληφθεί στο προτινόμενο νομοσχέδιο. Γιατί υποβαθμίσατε τη μελέτη του Pisa από τον Νίκο Ντιλόιτ που αποδεικνύει στην πράξη την ορθότητα τη επιχειρηματολογία και την ανάγκη για ουσιαστικέ τροποποιήσει. Η ΕΝΗΚ προσθέτει ότι ο Υπουργό και ο κύριος Κωνσταντίνου δεν θα τολμούσαν ποτέ να συμπεριφερθούν στην πάση όπως όπω πράττουν με τον ΠΙΣ. Κάνει αναφορά στα δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία αποκαλεί πεδίο εξυπηρέτηση ψηφοφόρων των βουλευτών μέσω τηλεφωνικών παρεμβάσεων για παράκαμψη τη σειρά αναμονή σε βάρο άλλων ασθενών. Κάποιοι μα διβάνιζαν μέχρι πρόσφατα, κάποιοι από αυτού και μάλιστα σε σημείο πολύ ενοχλητικό. Κατανοώ το πρόβλημα του. Εν πάση περιπτώσει, ε, τι θα κάνουμε, σπάζουν μονοπώλια, ε, στεγανά, θίγονται συμφέροντα. Λυπάμαι, δεν μπορώ να στηρίξω ούτε και να βοηθήσω αυτά τα συμφέροντα. Η ΕΝΙΚ καταλήγει πω η μεγαλύτερη ανησυχία τη είναι να μην εξαπατηθεί ο κόσμο που περιμένει να λυθούν τα προβλήματά του.